του κύκλου που θα διαγράψει τελικά το σωματίδιο. Οπότε είμαι στο σημείο όταν όρισα ότι υπάρχει αυτή εδώ η σχέση. Θα το βάλω. Ναι. Η ερώτηση είναι το R τι είναι. Επανέρχω πάλι στο κάθε του επίπεδο. Εδώ τα πράγματα. Αυτή είναι η γραμμή τα κάθε του. Το ω δεν είναι προς τα έξω. Οπότε η ερώτηση είναι ποιο είναι η κινητοδιάνυσμα R, τέτοιο ώστε το ω προς R να μου δώσει το βέβαιο είναι κάθε του. Η απάντηση είναι να το. Το κάθε. Κάθε του το 0. Και με μέγεθος, με μέτρο, δεν είναι κάθετο, δια ωμέγα διάρκεια. Είναι όλα κάθετα μεταξύ τους, οπότε υπάρχει σχέση μήκος ευθυνού ίσο μήκος ευθυνού επί μήκος ευθυνού. Οπότε η απάντηση είναι να ποιο είναι το άσο. Αν ήξερα εγώ, αν είχα σχεδιάσει την αρχική ταχύτητα του σωματιδίου, θα ήξερα ποιο είναι το διάνυσμα άρα. Και τώρα πάμε, αφού τα έχουμε περιγράψει με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα, θα σας σημειώσω, το R, το Ξ διάνυμα, είναι το R κάθετο του T, το Ξ του T, είναι το R κάθετο του T, μείον R κάθετο του λιμενός, συν R, όπου το R είναι αυτό που πολύ συζητήσαμε. Ποια θα είναι η κίνηση τελικά του σωματιδίου, η κίνηση, για να, τώρα, να την περιγράψουμε, έχουμε τίξη dt ίσον ωμέγα προς ξ. Όπου τι ξέρουμε, ξέρουμε το ξ μηδενός, πόσο είναι το ξ μηδενός, αν βάλω εδώ τέσιο με μηδέν, αυτοί οι δύο όλοι φεύγουν, θα μου μείνει το άρκα καλά. Οπότε, όπως έχουμε το ωμέγα, ας υποθέσουμε ότι εδώ είναι το R. Τελικά τι κίνηση θα διαγράψει το σωματίδιό μου. Η απάντηση είναι θα διαγράψει ένα κύκλο με αυτήν εδώ την αυτή. Και επομένως το R